έχουμε κατασταθεί. Έχουμε χάσει τη χρονιά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση είναι η παραγωγή λαϊκών αγορών της Κρήτης που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, καθώς το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης από περιφέρεια σε περιφέρεια τους κρατά καθυλωμένους μακριά από τους πάγκους τους και τα προϊόντα τους σαπίζουν στις αποθήκες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη ζημιά είναι αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές στην Αθήνα, έχουν παραγωγικές άδειες, έχουν θέσεις μέσα στις λαϊκές, έχουν τις οικογένειές τους στην Αθήνα, πηγαίνουν έρχονται στις επιχειρήσεις τους, γιατί τα θερμοκήπια είναι επιχειρήσεις και έχουν τεράστια έξοδα λειτουργικά και για να μπορέσει να παράγει προϊόντα θέλει πάρα πολλά χρήματα καθημερινά. Αυτή η απόφαση η οποία δεν μας έδωσε, μας έπιασε στον ύπνο. Δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ, 8 η ώρα που είχαμε φορτώσει τα φορτηγά αυτοκίνητα για να πάμε στις λαϊκές του Σαββάτου, ανακοινώσαν ότι το Σάββατο από το Σάββατο σταματάνε, δεν πάμε στις λαϊκές. Είμαστε όλοι σε αναμονή. Τα πράγματα θα σαπίζουν στα χωράφια, στις αποθήκες εδώ πέταξα προχθές περίπου ένα τόνο πράγματα, αλλά χάρη σας, συναδέλφους που μπορούν να πάνε στη δουλειά. Αλλά πέταξα και τα υπόλοιπα είναι στα χωράφια και σαπίζουν. Μάλιστα, η ερμηνεία της διάταξης από πλευράς νομικών πως η απαγόρευση αφορά τα πρόσωπα και όχι τα προϊόντα έφερε παραγωγούς της Ιεράπετρας αντιμέτωπους ακόμα και με την ελληνική αστυνομία. Η Ομοσπονδία των Παραγωγών είχε βάλει μία δικηγόρο, η οποία ανέλησε την κατάσταση και είπε ότι η λέξη μετακίνηση δεν μπορεί να απαγορεύσει τους κριτικούς που μένουν στην Αθήνα, γιατί εμείς είχαμε σπίτια που νοικιάζαμε. Άρα λοιπόν δεν μετακινούμαστε, μετακινούνται μόνο τα προϊόντα μας. Άρα λοιπόν βάσει νομοθεσίας είχαμε το δικαίωμα να πηγαίνουμε στις λαϊκές και όμως μας τα απαγόρευαν. Μια εγκύκλιο, μια διευκρινιστική εγκύκλιο που ήρθε στα χέρια μας χθες το βράδυ μέσω διαδικτύου από τη δικηγόρα της Ομοσπονδίας έλεγε ότι δεν μπορεί κάποιος να μας επιβάλλει πρόστιμο από τη μένουμε στην Αττική και πάμε για δουλειά στη λαϊκή μας. Πήγαμε λοιπόν το πρωί στη δουλειά εμείς κανονικά και είχε κατά 10 ώρα στην αστυνομία και μας παρακλείσαμε τον πάγκο και μας οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα της Κλειφάδας. Παρασκευή το βράδυ άλλασα πάλι την νομοθεσία και είπαν ότι απαγορεύεται να πηγαίνουν στις λαϊκές όλοι εκτός μόνο επιτρέπεται να πηγαίνουν αυτοί που κάνουν φορολογική δήλωση στην Αττική. Που σημαίνει πια ούτε εσείς δεν μπορείτε να μετακινηθείτε και έχετε ξεμείνει τα προϊόντα στην Κρήτη και τα παραγωγή στην Αθήνα. Αφού δεν κάνουμε φορολογική δήλωση στην Αθήνα, τέλος δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στις λαϊκές αγορές. Έχουμε πάθει όλοι τεράστιες ζημιές. Έχουμε καταστραφεί οικονομικώς, γιατί τώρα ειδικά αυτός ο μήνας, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, είναι οι μήνες που πιστεύαμε ότι και εμείς θα πέταμε μια δραχμή. Εκτός από εσάς, είναι πολλοί οι παραγωγοί, οι κριτικοί που βρίσκονται στην ίδια θέση? Είμαστε στο Σύλλογο Κριτών Παραγωγών, είμαστε γύρω στα 200 άτομα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει δυνατότητα οι άνθρωποι που πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές, που είναι από όλη την Κρήτη, από όλους τους δήμους που έχουν θερμοκήπια, να συνεχίσουν να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Οι άλλες περιοχές στην Ελλάδα δεν έχουν προϊόντα που παράγουμε εμείς σήμερα στην Κρήτη. Πηγαίνουν και αγοράζουν τα δικά μας προϊόντα, πολλή παραγωγή, αυτές τις πληροφορίες έχω από τους παραγωγούς της Κρήτης, τα κάνουν, τα βαφτίζουν δικά τους προϊόντα, τα πουλάνε σε τιμές υψηλές, εις βάρος του παραγωγού της Κρήτης, και οι δικοί μας παραγωγοί δεν μπορούν να πάνε μόνοι τους να πουλήσουν τα προϊόντα τους.